Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Πηλίδη, πρόεδρο των μικρών και μεσαίων σούπερ μάρκετ όλης της Ελλάδας. Κύριε πρόεδρε, κύριε Πηλίδη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ακούτε κι εσείς, ακούσατε προηγουμένως και τις καταγγελίες του εκπροσώπου του Προέδρου των Συνταξιούχων, αλλά ζείτε κι εσείς στην αγορά από πρώτο χέρι. Πού βρίσκονται οι τιμές, πού βρίσκεται η πορεία των πραγμάτων και πώς αντιμετωπίζετε όλο αυτό το πράγμα? Και αν πάει κόσμο να ψωνίσει. Πάει... Καλά, αυτό μας το λέγατε και την προηγούμενη φορά. Ότι έχει πέσει. Δεν πάει κόσμο να ψωνίσει. Ναι. Όπως σας είχα πει και πριν το Πάσχα, μετά το Πάσχα σας είπα θα ξεκινήσει ένας καινούργιος κύκλος ανατιμήσεων. Όντως. Λόγω του ότι όλοι οι προμηθευτές μας λέγανε ότι οι πρώτες ύλες που αγοράζουν τα προϊόντα είναι ακριβότερες, άρα επομένως θα ανεβάσουν και τις τιμές. Τώρα... Ήδη έρχονται οι πρώτοι τιμοκατάλογοι, οι οποίοι είναι ανεβασμένοι από 3 μέχρι 5% ανάλογα με τα προϊόντα και έπεται συνέχεια. Δηλαδή έχουν έρθει πολύ λίγοι τιμοκατάλογοι καινούργοι μέχρι στιγμής, αλλά όλοι μας έχουν ανακοινώσει τις επόμενες μέρες. Κάθε μέρα έρχεται και κάτι. Αυτό... Το έπεται συνέχεια τι σημαίνει? Ότι θα έχουμε ένα κύκλο ανατιμήσεων σε όλα τα προϊόντα. Και άλλες δηλαδή, ανατιμήσεις. Ναι, μα το είχαμε πει αυτό ότι πριν όχι, το... Άλλο Πάσχα, λέω. Ότι μετά το... άλλο λέω. Ανατιμήθηκε ένα προϊόν τώρα που λέτε ότι ήρθε με ανατίμηση. Αυτό το προϊόν θα ξανατιμηθεί μετά από δύο μήνες. Όχι, θα ανατιμηθούν και τα υπόλοιπα προϊόντα. Απλώς δεν έρχονται όλα μαζωμένα τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Κατάλαβα. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Έρχονται κατά κύματα. Ναι, έρχονται κατά κύματα. Τι επίπεδα αυτές οι αυξήσεις, σε τι επίπεδα τώρα κυμαίνονται, οι καινούργιες, κύριε Πηλίδη? Μέχρι στιγμής, οι καινούργιες, δεν, μέχρι στιγμής είναι από 3 μέχρι 5%. Άρα... Αλλά δεν έχει εξελιχθεί το φαινόμενο ολοκληρωτικά. Δηλαδή, στο καταναλωτή πώς φτάνει? Όσο γίνεται η ανατίμηση, τόσο κάνουμε ανατίμηση και στο καταναλωτή. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αυτό που λέτε δηλαδή, έχει ενδιαφέρον. Αν ο τιμοκατάλογος είναι 5%, 5% θα πάει στον καταναλωτή. Αν είναι 3%, θα πάει 3%. Όσο ανατιμημένος είναι ο τιμοκατάλογος. Στα σούπερ μάρκετ μετακυλίουν ακριβώς τον τιμοκατάλογο των προμηθευτών. Αυτό που μας λέτε, κύριε Πηλίδη, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ακούγαμε και τον κύριο Κάντα προηγουμένως να μας λέει, τον πρόεδρο των συνταξιούχων, ότι υπάρχουν περιπτώσεις που εμφανίζονται φαινόμενα που αλλάζουν πολύ γρήγορα οι τιμές σε ορισμένα σούπερ μάρκετ, ίσως αδικαιολόγητα. Κοιτάξτε, πονηρή το έχουμε πει και άλλη φορά. Σε όλους τους κλάδους δεν υπάρχει κλάδος άγιος. Πονηροί υπάρχουν σε όλους τους κλάδους. Τους πονηρούς όμως τους αποβάλλει η αγορά. Διότι αν γίνει η ανατίμηση 5% και εσύ κάνεις 7%, ο διπλανός σου θα κάνει 5%. Άρα θα είσαι ακριβότερος. Αν θέλεις να είσαι ακριβότερος, μπορείς να είσαι ακριβότερος. Δεν στο απαγορεύει κανένας, αλλά θα χάσεις τζίρο. Είναι θέμα πολιτική, είναι θέμα φιλοσοφίας εμπορικής. Τα μέτρα τα τελευταία που ανακοινώθηκαν, αυτά που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, τον κύριο Μητσοτάκη και τους υπουργούς, σε ποιο βαθμό σας φαίνονται χρήσιμα, δηλαδή πρακτικά έχουν κάποιο... Τι μέτρα ανακοινώθηκαν, τι. Για τις επιστροφές, για το ρεύμα, για τις επιχειρήσεις, όλα αυτά. Για την ενέργεια. Ναι, σε αυτά αναφέρω. Εκείνο που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ έντονα είναι το κομμάτι αυτό, γιατί σας είπα την προηγούμενη φορά ότι είναι μεγάλο πρόβλημα για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι μεγαλύτερο το ποσοστό από το ποσοστό κέρδους που έχετε. Αυτό μας έχετε πει. Αυτό, ναι. Ακριβώς όπως το λέτε, ναι. Εγώ ακόμα δεν έχω εκτίμηση πόσο ρεύμα θα πληρώνουμε. Αν δεν έρθουν οι λογαριασμοί να δούμε πόσο θα είναι η πραγματική μείωση, δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Είναι μια ανακοίνωση η οποία αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να την εκτιμήσω, εάν δεν τη δω στο λογαριασμό. Αυτό πότε θα φανεί, κύριε Πρόεδρε, από τον Ιούνιο, πότε θα φανεί? Θα φανεί από τον Ιούλιο μήνα. Τότε καταργείται η ρήτρα να προσαρμογείς. Τώρα ορισμένες εταιρείες μας κάνουν κάτι καινούργιες προτάσεις, να μας δώσουν δηλαδή τιμή ρεύματος, τιμή χρηματιστηριακή σύν ένα ποσοστό κέρδους για την εταιρεία και να μην ισχύει η ρήτρα. Αυτό μία εταιρεία μας το πρότεινε, αλλά κάνουμε αυτή τη στιγμή τους λογαριασμούς για να δούμε αν όντως έχει διαφορά στην τιμή. Δηλαδή να παίρνουμε την τιμή τη χρηματιστηριακή, διότι ξέρετε, αυτός η ρήτρα να προσαρμογείς, δεν μπορείς να ελέγξεις την εταιρεία που σε παρέχει ρεύμα, αν στο υπολογίζεις σωστά ή αν σε εισαγωγικά δεν σε παίρνει παραπάνω χρήματα.
Ο τρόπος υπολογισμού είναι τρομερά δυσνόητος και δεν μπορείς να καθίσεις να κάνεις λογαριασμό. Δηλαδή παίρνεις μία απόδειξη της ΔΕΗ. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα με ποιο τρόπο βγάζουν την τιμή. Ενώ αυτός ο τρόπος ο καινούριος που μας προτείνουν είναι να παίρνουμε τη χρηματιστηριακή τιμή ρεύματος, η οποία είναι γνωστή και ανακοινώσιμη κάθε μέρα, να συμφωνήσουν με την εταιρεία ένα ποσοστό κέρδους που θα βάζει για τον εαυτό τους και εκεί τελειώνει το θέμα και να μην υπάρχει ρήτρα. Αυτό τώρα δεν μπορώ να το εκτιμήσω αν είναι καλό ή όχι, αλλά σε πρώτη βάση ακούγεται καλό. Ένα προϊόν κοινής ωφελίας, ένα προϊόν ζωτικής σημασίας για τη ζωή ανθρώπων μπαίνει στο χρηματιστήριο και συζητάμε αν θα έχει κάθε μέρα διαφορετική τιμή στο χρηματιστήριο. Τι ντροπή είναι αυτό που είναι Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή των πολιτών. Αν πάρετε τις τιμές της μεγαβατόρας, μέρα με τη μέρα είναι διαφορετική τιμή. 5 Μαΐου, 6 Μαΐου, ναι, ναι. 7 Μαΐου. Εμείς πάντως είμαστε στους πρωταθλητές της ακρίβειας και σε αυτό. Αλλά κύριε Πρόεδρε, αυτό που μας λέτε μου κάνει μεγάλη εντύπωση και υπό την εξής έννοια. Διότι όταν γίνονται τέτοιες προσφορές και μακάρι να είναι για καλό, εγώ δεν λέω το αντίθετο, αλλά αυτομάτως είναι και μια έμεση πλην σαφής παραδοχή ότι όλη αυτή η ιστορία της ρήτρας αναπροσαρμογής έχει οδηγήσει στο να θησαυρίσουν. Ότι κλέβανε μέχρι τώρα. Εγώ δεν λέω κλέβανε, Γιώργο. Αλλά ρωτάω αν το καταλαβαίνω καλά, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής βοήθησε να θησαυρίσουν κάποιοι πάροχοι. Ότι μας κλέψανε. Έτσι δεν είναι? Έτσι κρίνω κι εγώ, αλλά σαφώς. Το κυριότερο είναι ότι δεν μπορείς να ελέγξεις το λογαριασμό. Δεν είναι σαφής ο τρόπος υπολογισμού για να πάρει ο οποιοσδήποτε καταναλωτής, ιδιώτης, επαγγελματίας, να πάρει και να πει θα ελέγξω την εταιρεία, τι με χρέωσε. Δεν μπορείς να το ελέγξεις. Ό,τι γράφει το χαρτί πρέπει να το δεχτείς. Πρέπει να το πληρώσεις. Δεν υπάρχει τρόπος. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι άλλο. Λογαριασμό έχετε πάρει εσείς, κύριε Πρόεδρε? Ορίστε. Λογαριασμούς πήρατε? Από την ενέργεια. Ναι. Κάθε μήνα εμείς πληρώνουμε. Ωραία. Εμείς κάθε πόσο μήνα πάνω, πόσο πάνω σας έχουν έρθει οι λογαριασμοί αυτοί? 3,5 φορές. 3,5 φορές. Ακριβώς 3,5 φορές πάνω. Πληρώναμε 52.000 το μήνα και πληρώνουμε 170. Παναγία μου σας. Αυτό βγαίνετε, όχι εσείς προσωπικά, βγαίνουν τα σούπερ μάρκετ με αυτό τώρα άμα... Δεν διορθωθεί ριζικά, μα κύριε Πρόεδρε. Μα το είπα την προηγούμενη φορά και έκανα δραματική έκκληση. Μην βάζουμε όλα τα προβλήματα μαζί. Πρέπει να λυθεί η ενέργεια. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Διότι αν λυθεί το κομμάτι της ενέργειας, δεν θα έχουμε και τόσο πληθωρισμό στα προϊόντα. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Εσείς, οι επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες, με την αναδρομικότητα στην επιστροφή, όπως ανακοινώθηκε ότι θα ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα, τα νοικοκυριά, συμπεριλαμβάνεστε ή όχι? Έχω την εντύπωση ότι οι επιχειρήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στην αναδρομικότητα. Έχετε εξαιρεθεί. Είναι σωστό, ναι, αυτό. Έχω την εντύπωση, δεν, ναι, το λέω με βεβαιότητα. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Από το ρεπορτάζ αυτό, ναι, προκύπτει. Ότι δεν είμαστε. Ναι. Και το άλλο είναι ότι λένε ότι από 1η Ιουλίου θα καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής. Θα ανασταλεί. Θα ανασταλεί. Σωστά. Σωστό, έτσι όπως το λέτε. Αν ανασταλεί, δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουμε συμφωνία τώρα με την εταιρεία αυτή της ενέργειας, η οποία λέει τιμή χρηματιστηριακή συν κάποιο ποσοστό. Διότι αν δεν υπάρχει ρήτρα, δεν έχει νόημα. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θα τα δούμε και το επόμενο διάστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και τις πολύ χρήσιμες απαντήσεις που μας δώσατε. Πάντως, καλό σας βράδυ. Ξέρεις τι είπε ο κύριος Πρόεδρος. Για να πάμε και στη Ρόδο, ότι Γιώργο. Ότι υπάρχει τρομερή... Ναι, έχεις δίκιο. Πες το γρήγορα το σχολείο. Ότι είναι τρομερά ανεύθυνη η στάση της κυβέρνησης. Λέει, υπάρχει μια εταιρεία που μας προσφέρει καλύτερη τιμή, αλλά δεν μπορούμε να την πάρουμε γιατί ότι αυτό που θα κάνει η κυβέρνηση τον Ιούλιο μπορεί να είναι καλύτερο από αυτό που όλα μας προσφέρει. Όλα στο περίπου. Χάος, τελείως. Αυτοί που κάνουν την πρόταση ουσιαστικά ομολογούν αυτό. Διαλυμένη κυβέρνηση. Είναι διαλυμένη κυβέρνηση.